Να αναφέρθηκε σε κέντρα διασκέδασης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Βασιλείου. Δεν ξέρω αν έρχονται και μέτρα στους χώρους εστίασης. Κάποιοι έλεγαν ότι θα κλείνουν όλα σε κάποια ώρα, όπως είχαμε παλιά το κέρφιου. Δεν ξέρω εσείς, κύριε Θρασιβούλα, αν έχετε κάποια ενημέρωση. Καταρχήν από το λεγόμενα που έχουμε ακούσει προλίγου, για να λέμε ότι δεν είναι και τα τελευταία πρωτοχρονιά και θα περάσουμε και την επόμενη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, γιατί ο κόσμος περιμένει αυτή την πρωτοχρονιά και ιδίως για τα πάρτι που λέτε, η νεολαία είναι πασιωμένη να περάσει καλά, να διασκεδάζει. Έτσι νιώθουν οι νέοι άνθρωποι. Ο δικός μας ο κλάδος, ξέρετε ότι πλήρωσε ακόμα ένα τίμημα αυτά τα Χριστούγεννα. Τα μέτρα από ό,τι φαίνεται και έχουμε πει κάθε φορά να παρακαλούμε να μην είναι χειρότερα από χθες. Αυτό που φαίνεται σήμερα από την επιδημιολογική ομάδα, όταν θα αποφασίζει, σίγουρα θα έχει κόστος στο δικό μας τον κλάδο. Ήδη με τα καθημερινά που λέγονται, με την αύξηση των κρουσμάτων, με τις ανησυχίες όλων μας, φαίνεται ότι άρχισε ο κόσμος να παγώνει για τις εξόδους του, για τη νύχτα της πρωτοχρονιάς. Ήδη η προεργασία έχει γίνει τις τελευταίες 2-3 μέρες. Και γίνεται η προεργασία μέχρι το απόγευμα. Ναι. Εμείς ευελπιστούμε πάντα να λέμε και μη χειρότερα, και τουλάχιστον να παραμείνουμε ανοιχτοί να μπορέσει να λειτουργήσει η βιομηχανία. Σίγουρα έχουμε και το επόμενο χρόνο να δούμε πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν. Είναι ευχή όλων μας να ξεπεραστεί αυτή η πανδημία και να μπούμε σε μια κανονικότητα. Πόσο κάτω είναι οι ακυρώσεις, κύριε Θρασιβούλα? Οι ακυρώσεις, όπως έχετε ακούσει, τα Χριστούγεννα είναι υπερβεί το 50%, διότι όλα τα πάρτι έχουν ακυρωθεί, τα οποία έκαναν οι εταιρείες, τα οποία ήταν ένα καλό κομμάτι για τις επιχειρήσεις της εστίασης. Βοήθησε τα ορεινά, τα χριστουγεννιάτικα χωριά, και να συγχαρώ ακόμα μια φορά το Υφυπουργείο Τουρισμού που έκαμε αυτή την προσπάθεια που λέγαμε από την αρχή για να προσελκύσουμε κόσμο. Μπορεί να μην είχαμε πολλούς τουρίστες, αλλά τουλάχιστον οι ντόπιοι διακινηθήκαν και γίνει μια αρχή της προέκτασης της τουριστικής μας περιόδου, ούτως ώστε και μια εμπειρία για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φαίνεται ότι είναι μουδιασμένη η αγορά για την πρωτοχρονιά και τα ρεβεϊόν, και πολλοί επιχειρηματίες υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξουν μέσα στους λίγους που λειτουργούν. Παίρνουμε μια πανδημία, να το αντιληφθούμε όλοι μας, και καλούμε και τα μέλη μας να είμαστε συγκρατημένοι. Έχουμε κάνει επιστολή στον Υπουργό Εργασίας να δούμε πώς μπορούμε τουλάχιστον να στηριχτούμε. Κάνουμε τις προσπάθειες μας να δούμε πώς μπορούμε για το εργατικό δυναμικό για την επόμενη τουριστική περίοδο. Φαίνεται ότι ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι μέχρι τις 10 του Γενάρη θα ξεκαθαρίσει αυτό το σκηνικό. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Ναι. Γιατί αυτά τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Στηρίζω ίδιο έργο θεατές. Θέλαμε πιο δυναμικά μέτρα σε αυτό. Πιο δραστικά και πιο άμεσα, αντιλαμβάνομαι. Τώρα, κύριε Θρασιβούλα, αυτό που σας ξέρω ότι απέφιαστε βεβαίως, αλλά αν είναι ένα σενάριο το οποίο έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, επειδή σήμερα έχουμε 29 του μήνα, όποιες έχουν κάνει τις κρατήσεις τους είτε για 31 είτε για πρώτη του χρόνου, θα δουν, πιστεύετε, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες? Κατρίνα. Απόψε. Απόψε σήμερα, και αύριο. Ναι, σωστό. Ό,τι θα αποφασιστεί σήμερα, έχουμε και εμείς, όπως λέτε, τις πηγές σας και τις επαφές σας, διότι σίγουρα άμα έχουμε να μιλήσουμε στον κόσμο, πρέπει να γνωρίζουμε και να είμαστε σοβαροί. Τι σας λένε, κύριε Θρασιβούλου μου? Εμάς οι πηγές μας λένε ότι θα κριθούν όλα μετά από τη σημερινή σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί με τους επιδημιολόγους στο... Ναι. Απλώς τις αποφάσεις είπαμε πολλές φορές ότι τις παίρνουν οι... Σίγουρα και εμείς ανησυχούμε, και εμάς τα μέλη μας ανησυχούν, γι' αυτό επικοινωνούμε με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, να δούμε τι μέλη γερέστε. Ναι. Δεν μπορεί κανένα να ξεκαθαρίσει τίποτα μέχρι το απόγευμα, αλλά θεωρώ ότι για τον δικό μας τον κλάδο, το απόγευμα ανάλογα με τα μέτρα που θα ληφθούν. Γιατί αν η μείωση των θαμώνων στα τραπέζια θα είναι 6 άτομα, δεν προσφέρεται πρωτοχρονιά 6 άτομα. 6 άτομα προσφέρεται να πάει σε ένα δείπνο οικογενειακό. Ταυτόχρονα ο δείπνος ο οικογενειακός εξυγαπακούει και παιδιά,
Φαίνομαι, βλέπουμε τεράστιες αυξήσεις των νόσων για τα παιδιά. Mm-hmm. Όλοι μας σαν οικογενειάρχες ανησυχούμε και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας όσο πιο πολύ μπορούμε. Πριν λίγο στα μέσα διάβασα ότι χάνεται ένα μωρό κάθε 20 δευτερόλεπτα από αυτή την ασθένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τη σοβαρότητα που πρέπει. Θέλουμε να ευελπιστούμε ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και πώς μπορεί να στηριχτεί η βιομηχανία, τουλάχιστον να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να στηρίζουν τη δραστηριότητά τους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και το απόγευμα, κύριε Θρασιβούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Πολύ, καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Βασιλείου, γιατί ακούστηκε ότι μπορεί